Καλημέρα. Ακριβώς. Έτσι, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους τηλεατές από τη Λάρισα που χτυπάει η καρδιά του κινηματογράφου αυτές τις ημέρες με το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Για να μην χρονοτριβούμε και να δώσουμε το λόγο στους καλεσμένους μας να μας ενημερώσουν για αυτό που συμβαίνει, που έχει ξεκινήσει και θα συμβεί και τις επόμενες ημέρες στην Λάρισα. Ξεκινάμε από την κυρία Άντα Σαρτζή, η οποία είναι η γυναίκα η οποία ξεκίνησε, θα λέγαμε, αυτό το φεστιβάλ πριν από 10 χρόνια. Και είναι η γυναίκα που προσπαθεί κάθε χρόνο να γίνεται καλύτερο. Δώστε μας το στίγμα αυτού του φεστιβάλ, κυρία Σαρτζή. Λοιπόν, 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας. Μετά από 10 χρόνια πάρα πολύ σκληρής δουλειάς, φτάσαμε στο σημερινό που πιστεύουμε ότι είναι κορυφαίο φεστιβάλ. Πάρα πολλές ταινίες, πάρα πολλά αφιερώματα, πάρα πολλές παράλληλες δράσεις. Όλη Λάρισα ένα απέραντο σινεμά και πάρα πολύ κοινό στις αίθουσες του κινηματογράφου. Λοιπόν, έχουμε ήδη ξεκινήσει από το Σάββατο με ένα πολύ μεγάλο πάρτι έναρξης και συνεχίζουμε με ταινίες σε διάφορα αφιερώματα. Προέχουν πάρα πολλά έτσι αφιερώματα, αλλά θα αναφερθώ σε δύο πολύ σημαντικά, που είναι το φεστιβάλ αφιερωμένο στη μουσική του κινηματογράφου. Εδώ λοιπόν έχουμε σπουδαίες εκδηλώσεις που αφορούν τη μουσική του κινηματογράφου, με κυρίαρχο αυτό του Πράισνερ Κισλόφσκι και του Νίκου Μεραγκού από την ελληνική πλευρά. Θα έχουμε προβολές, θα έχουμε συζητήσεις, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη συναυλία με μουσική του Νίκου Κυπουργού και βεβαίως όλο τον κόσμο δίπλα μας, την περιφέρεια Θεσσαλίας που είναι υπό την αιγίδα της το φεστιβάλ και την ευχαριστούμε, το Υπουργείο Πολιτισμού που και αυτό έχει υπό την αιγίδα του το φεστιβάλ, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας, όλοι οι φορείς είναι δίπλα μας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Μπέτρια Ταφυλίδου, η οποία είναι και επίκουρος καθηγήτρια κινηματογράφου, υποψήφια, διδάκτορ μάλλον, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είστε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής. Θέλω να μας πείτε σήμερα τι θα δούμε, τι μπορεί να δει ο κόσμος. Εγώ θα σας μιλήσω για ένα ειδικό αφιέρωμα που έχουμε σήμερα και μέχρι την Τετάρτη, το οποίο ονομάζεται το σινεμά στα άδυτα της δημόσιας διοίκησης και εστιάζει στη γραφειοκρατία. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους. Θα προβάλλουμε ταινίες σε πρώτη πανελλήνια και ίσως και πανευρωπαϊκή προβολή και επίσης μικρού μήκους ταινίες οι οποίες έχουν σχέση με τη γραφειοκρατία καθώς και ταινίες πάρα πολύ γνωστές β' προβολής. Και όλα αυτά θα γίνουν στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Λάρισας και σας περιμένουμε όλους φυσικά. Ο κύριος Αργύρης Γερούκης, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, συμμετάσχει σε αυτό το φεστιβάλ. Θέλω να μας πείτε τι κάνουν οι μαθητές και γενικότερα η εκπαίδευση τι κάνει σε αυτό το φεστιβάλ. Είμαι από την αρχή, από την πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε το φεστιβάλ και χαίρομαι ιδιαίτερα που φτάσαμε αισίως στο 10ο. Λαμβάνουμε ταινίες από όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Είναι πανελλήνιο το μαθητικό φεστιβάλ. Φέτος ειδικά έχουμε τις περισσότερες συμμετοχές που είχαμε από κάθε άλλη χρονιά και χαιρόμαστε που είναι επαιτειακό. Είχαμε 31 συμμετοχές και θα έλεγα και επειδή είμαστε στην Οργανωτική Επιτροπή και καλύτερη από πλευράς ποιότητας. Δηλαδή ήταν πολλές οι καλές ταινίες που είχαμε από παιδιά από όλη την Ελλάδα. Από σχολεία, δημόσια, ιδιωτικά, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, από όλες. Από όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Και έχουμε και πολλά σχολεία εδώ, στο χώρο μάλιστα που βρισκόμαστε τώρα. Την Κυριακή το πρωί στις 11 Φεβρουαρίου έχουμε τις προβολές στο Χατζηγιάννιο. Το μεσημέρι κάνουμε συζήτηση και ανταλλάσσουμε απόψεις πώς γυρίζουμε ταινίες, τι προβλήματα βρίσκουμε. Και το βράδυ θα είμαστε στην απονομή των βραβείων. Επειδή το φεστιβάλ είναι πάρα πολύ οργανωμένο και σε αυτό συμβάλλουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν από marketing και δημόσιες σχέσεις, ο κύριος Στάσιος Γούσος θα μας μιλήσει γι' αυτό. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό λοιπόν, που κάνατε σε αυτό το φεστιβάλ. Κοιτάξτε, έχουμε αγκαλιάσει το φεστιβάλ εδώ και 5 χρόνια ως εταιρεία. Έχουμε κάνει μια επικοινωνία, το έχει γνωρίσει ο κόσμος στην Ελλάδα. Απαραίτητο και τώρα αυτό. Να το γνωρίσουμε και στο εξωτερικό. Αυτό που είναι σημαντικό ότι το έχουν αγκαλιάσει επιχειρήσεις ιδιωτικές, τόσο πανελλαδικής εμβέλειας όσο και τοπικά. Και είναι κοντά μας. Είναι μια αφορμή για μια επίσκεψη στη Λάρισα. Επίσης, ταξιδιωτικά γραφεία έχουν οργανώσει εκδρομές ειδικού ενδιαφερόντων για ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το φεστιβάλ και έχουμε και προσέλευση και επισκεψιμότητα απ' έξω. Γιατί κάθε μεγάλο γεγονός, όπως είναι γνωστό, είναι μια αφορμή για τουριστική αξιοποίηση.
Εξωστρέφεια λοιπόν στο φεστιβάλ, αυτός ήταν ο σκοπός μας, πιστεύουμε ότι το πετυχαίνουμε. Και βέβαια να φέρουμε και κάποια χρήματα μέσα από τους χορηγούς. Και εδώ έχουμε να μας πει εδώ η κοπέλα που είναι μαζί μας, γιατί χωρίς εθελοντές δεν γίνονται αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις, έτσι δεν είναι? Γεια σας και από μένα, νίκω στην ομάδα των εθελοντών, πρόκειται για 30-40 άτομα. Ένα να μεταφέρω λίγο το κλίμα, εντάξει, το ζούμε έντονα. Αυτό μετράει. Με κέφι, χαρά. Είναι πάρα πολύ ωραία, περνάμε πολύ όμορφα. 40 άτομα που δεν γνωριζόμασταν, γνωριστήκαμε πολύ καλά και περνάμε τέλεια. Και προσφέρετε πάρα πολλά σε αυτό το φεστιβάλ. Ωραία. Προσφέρουμε ό,τι μπορούμε με την καρδιά μας και είναι πάρα πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι την κυρία Σαρτζή. Δεν έχουμε Σαρτζή. Χρόνο, δυστυχώς, που σας ακούει. Εβίωνες οι προοπτικές πάντως και φέτος για τη διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Αλλά μας κάλυψες και για το πρόγραμμα και για την επικοινωνία, πόσο σημαντική είναι, πούμε, και όλα το εθελοντισμός. Ναι. Ναι. Και κλείνουμε με ένα, ένα τελευταίο θα σας πούμε. Θα σας πούμε ότι του χρόνου, κυρία Σαρτζή, τι θα γίνει αυτό το φεστιβάλ? Εμείς προγραμματίζουμε από του χρόνου να γίνει φεστιβάλ Θεσσαλίας, να λάβουν μέρος όλοι οι νομοί, όλες οι περιφερειακές ενότητες και να απλωθούμε σε όλη τη Θεσσαλία πλέον επίσημα. Αυτό θα είναι πρωτοποριακό, αναπεριοχή δηλαδή, θα πάει, αναπεριφέρεια, δεν θα πάει. Αναβαθμίζεται ο θεσμός και αυτό σημαίνει ότι γίνεται ακόμη πιο ισχυρός και πιο δυναμικός. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ωραία, καλή επιτυχία φέτος και συγχαρητήρια για του χρόνου. Ακριβώς. Δηλαδή για όλα όσα θέλετε. Ευχαριστούμε να και την R3, ευχαριστούμε και την R3 για την προβολή. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ό,τι μπορούμε κάνουμε.